This is the Καταρχήν, τι ωραία ταινία. Πρώτον. Δεύτερον, μέχρι εμένα εδώ πέρα, ρε μαλάκες. Έχω πάει μέχρι το Fantasy. Έχετε φαγωθεί σπον για την πρώτη εκπομπή αυτού εδώ πέρα. Βρίσκω εγώ σπον, εσύ βλέπετε την ταινία. Δεν ξεκινάς με την ταινία. Πρώτα κόμιξ, μετά φιγούρες και τελευταία η ταινία. Θέλαμε λίγο να δούμε εσύ, Βασίλη, τι παίζει με το σπον. Πρώτα τις φιγούρες και μετά. Ωραία. Σηκωθείτε, τις φιγούρες του Βασίλη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα ξεκινήσουμε το φιγουράκι unboxing. Πάμε, παιδιά, ξεκινάει η πρώτη εκπομπή του φιγουράκι unboxing. Λοιπόν, άστι τις εισαγωγές σου τώρα εδώ. Spawn ήθελε, Spawn έφερα. Ωραία, από η Fantasy, πήγα μέχρι το η Fantasy του φέρα Spawn. Έκατσε να δει την ταινία κακός. Όσοι βλέπετε πρώτα την ταινία και μετά θα ασχοληθείτε με Spawn, μεγάλο κακό. Θες να πεις κάτι εσύ στο κοινό που σε βλέπει? Ναι, φιλαράκια μου, αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο του φιγουράκι unboxing μιας νέας εκπομπής που σας είπα που θα παρουσιάσουμε κάποιες φιγούρες και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με τρεις πολύ δυνατές φιγούρες του Spawn. Πάμε να ζούμε. Λοιπόν, τις πάω κάτω για να τις αποκαλύπτω μία-μία. Ξεκινάω από το χαλαρό προς το πιο δυνατό. Άιθι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα Spawn Rebirth εδώ πέρα. Εντάξει, η πιο απλή μας φιγούρα αυτή εδώ πέρα. Θες να πεις κάτι για το κουτί, εσύ που είναι γεια σου. Εντάξει, τώρα στο δείτε κόσμο λίγο από κοντά τι παίζει με αυτή τη φιγούρα. Ωρε φίλε, πανέμορφη φιγούρα. Αυτή τι είναι, της Μακφάρλαν. Ναι, όλα είναι Μακφάρλαν. Ό,τι θα δείτε θα είναι Μακφάρλαν. Μακφάρλαν θα πούμε ότι είναι ο σχεδιαστής του Spawn. Okay. Αυτός ο σχεδιαστής δημιούργησε τον Spawn, έχει δικιά του ανεξάρτητη εταιρεία comics. Και από τη στιγμή που πήρε όλο αυτό το πράγμα, την έκταση που πήρε, έχει ξεκινήσει και δικιά του εταιρεία η οποία φτιάχνει δικές της φιγούρες. Αυτό είναι τώρα McFarland, έτσι. Ναι, αυτό είναι McFarland. Την εταιρεία McFarland, το βράδυ, να το McFarland το is. Μάλιστα, ωραία. Αυτή είναι η πρώτη φιγούρα που θα δούμε. Ωραία. Να πούμε στον κόσμο ότι παίζει μεγάλο ρόλο το χρώμα που έχει εδώ πάνω. Mm-hmm. Ωραία, γι' αυτό και λέγεται το color top εδώ. Αυτό είναι από το μπλε, πιο σπάνιο, ας πούμε. Ναι, όχι. Είναι ότι το κόκκινο είναι Walking Dead. Okay, ότι ξεχωρίζει την κατηγορία από την κορυφή του κουτιού. Ωραία. Αυτό. Δεύτερη, λοιπόν. Ωραία. Είναι Spawn και. Βλέπω γνώριμα αυτοκολλητάκι πάνω. Ε? Βλέπω γνώριμα αυτοκολλητάκι ναι. Πάνω. Εδώ πέρα βλέπετε ένα πολύ γνώριμο αυτοκολλητάκι. Okay. Αυτό εδώ πέρα όσοι ασχολείστε και με απόψη θα το ξέρετε. Είναι Spawn με Miracle Man. Ο Miracle Man, για όσους ξέρουν, είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς της φιγούρας. Ωραία. Είναι από το San Diego το Comic Con του 2003. 2003, ναι. Δείξτε εσύ. Τέλος πάντων και εγώ να μιλάω. Αυτό παρά είναι παλιό. 2003. Ωραία. Είναι ο Spawn, ο κλασικός Spawn που δείξαμε πριν. Είναι ο Miracle Man. Ο Miracle Man ουσιαστικά είναι στο σύμπαν του McFarland ο Ιησούς Χριστός. Θαυματάντρας. Θαυματάντρας αυτό. Είναι ο Ιησούς Χριστός τέλος πάντων στο universe του Spawn. Ήρθε τέλος πάντων όταν ο Spawn, ο Hell Spawn, χρειάστηκε καθοδήγηση, ήρθε για να τον καθοδηγήσει. Αυτό. Ο Ιησούς Χριστός Miracle Man. Για τον Αρμαγεδόνα. Θα πω ότι εδώ μαλάκα έχουν τόσα χρόνια το ίδιο αυτοκόλλητο. Ναι. Έχουν τόσα χρόνια το ίδιο αυτοκόλλητο, φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτοκόλλητο που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι. Συνεχίζουμε για την τρίτη και top, και νομίζω είναι η φαρμακερή. Λοιπόν, τρίτη και πιο τούμπανη, που θα έλεγε και εσύ φιγούρα. Επαιδιακή για τα 10 χρόνια τότε του Spawn. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα. Δείξτε την εσύ. Είναι ο κλασικός μου. Τι δείχνει εδώ πέρα. Ομιτζή, φίλε, εδώ δες. Είναι παιδιακή όπως είπαμε πάρα πολλές φορές. Αυτή κανονικά δεν είναι να την ανοίξουμε, αλλά για τα μάτια σας και μόνο θα την ανοίξουμε. Όχι, αυτή θα πω τη γνώμη μου, είναι για να την ανοίξουμε. Εδώ πέρα. Δεν έχει ανεβασμένη αξία όμως αυτή. Έχει ανεβασμένη, ναι, είναι γύρω στις. Στο eBay, όχι στο Amazon, είναι γύρω στις 250 λίρες αυτή τη στιγμή. Έχει όλα αυτά τα παλικάρια πίσω, ε. Ναι. Και είναι... Έτσι κάθε πάνω στο σταυρό, θα τη δούμε βασικά, εντάξει. Είναι εδώ πίσω που έδειξες, έχει κάθε κόμικ εκείνης της περίοδου που έβγαζε ο McFarland, έχει μια παιδιακή για τα 10 χρόνια φιγούρα. Του βγήκα μια παιδιακή για τον καθένα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή νομίζω είναι η top σε σχέση με αυτά. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να τις ανοίξουμε. Ξεκινάμε το άνοιγμα, θα τις ανοίξεις με προσεκτικά, ξέρω εγώ. Αυτήν. Πρέπει να πια ξεκινήσουμε. Με αυτή ανοίγει πιο εύκολα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να κόψουμε κάτι ιδιαίτερα. Εσύ ό,τι ανοίγει το ανοίγουμε. Οπότε... Ό,τι ανοίγει το ανοίγουμε εδώ πέρα. Αυτό δεν χρειάζεται μόνο ανοίγουμε, χρειάζεται και κόψιμο. Λοιπόν, παιδάκια, συναρμολογήσαμε τους μόνους. Ανοίξαμε να πούμε ότι σε αυτές τις φιγούρες είδαμε τα ζόρια. Είδαμε τι θα πει ζόρι. Έτσι, δεν ξέρω, θα δούμε μήπως δείτε bloopers λίγο αργότερα από το συγκεκριμένο βίντεο.
Τώρα έχουμε, ας ξεκινήσουμε με ποια, όποια θέλει ο Μπίλης να ξεκινήσουμε. Αμα αυτή, την απλή την πιο light. Λοιπόν, Spawn Reborn, όπως είπαμε και πριν. Αναγέννηση Spawn. Ναι, την βάζω εδώ πάνω. Γεια σου τι λένε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ εντάξει τι να πω, βλέπω πολύ ωραία λεπτομέρεια. Έτσι, πολύ ωραία δουλειά πάνω. Αυτό είναι action figure, δεν κουνιάται από διατόγιο, δεν είναι action figure. Όχι, δεν είναι action figure. Δεν είναι action figure, είναι σαν statue, το οποίο πάνω σε ένα πολύ γαμάτο, σε μια πολύ γαμάτη βάση η οποία γράφει Spawn. Αλλά βλέπω πολύ καλή δουλειά. Δει λίγο ο κόσμο έτσι περιστροφικά όπω είναι και μετά θα δούμε λίγο καλύτερα. Α, βασικά τώρα το χέρι του αυτό στου προφίλε πάει. Κάποια για να το αλλάξει δεν είναι action figure, σίγουρα, αλλά τη στάση μπορεί να την αλλάξει. Βασικέ στάσει να το αλλάξει. Ναι, γι' αυτό το χέρι βλέπω κουνιέται, εδώ έχει μια άρθρωση, νομίζω μπορούμε να τη δούμε και λίγο πιο κοντά. Πω, εντάξει. Πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια βλέπω. Εδώ με τις αλυσίδες του, τα πυρομαχικά του. Εντάξει, το κεφάλι του κλασικό, αυτή είναι η κλασική μασκά του Spawn. Στα όπλα του επίσης πολύ καλή δουλειά βλέπω. Εντάξει. Συνεχίζουμε εδώ και αυτό το όπλο του επίσης. Τι μαλάκα, λόγω γιατί τα πετάει αυτό. Είναι... ήταν τρένο όταν ήταν άνθρωπο ο Spawn. Μπράβο το Spawn, ωραίο. Πρέπει να δούμε και την ταινία του, να μάθουμε λίγο την ιστορία του. Να μην δείτε την ταινία του. Λοιπόν, εντάξει, αυτό φαίνεται ένα πολύ γαμάτο κομμάτι, πάρα πολύ ωραία φιγούρα αυτή. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε και στις άλλες. Την καλή την αφήσαμε για το τέλος, okay. Γιατί είναι και αυτή που μας ζόρισε περισσότερο από όλες, σαν στήσιμο. Αυτή ήταν από το San Diego Comic Con, είπαμε. Είναι το 2003. Ωραία, αυτός βλέπω έχει παραπάνω αρθρώσεις. Έτσι, εντάξει, τώρα εδώ πίσω έχει τη βάση, η οποία βάση μας τους κρύβει από εδώ μεριά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αυτό το display, το οποίο, εντάξει, okay, είναι λίγο αστείο, ας πούμε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Απλά στο βάλαν μέσα, μήπως δεν ξέρω να το κλείσεις, να το. Δεν ξέρω γιατί. Έχει αυτή την τσαχπινιά η οποία. Και αυτή μου φαίνεται λίγο άχρηστη. Η οποία, ας πούμε, κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό καλό, εντάξει, ωραίο φιτσουράκι. Δεν του γυρνάει έτσι. Και τι, του πάει προς-πίσω. Λογικά ξέρει, γιατί επειδή σου λέει αυτή από εδώ μεριά θα είναι κλεισμένη, με αυτή τη μαλακία, κάτσε να το κάνει αυτό, να μπορεί να του βλέπει κάποιο από εκεί, ξέρω εγώ. Αλλά εσύ. Okay, αντί να το... Κοίταξε, το μόνο καλό είναι ότι αντί να το παίρνει αυτό που κάνεις εσύ τώρα, δηλαδή αντί να θέλει κάποιος να τις πάρει και να τις δει μπρος πίσω να τις βγάλει, έτσι. Το πάει πέρα δόθηκε και το βλέπει. Άχι. Με τις αλυσίδες του να κρέμονται, εδώ μπορείς να παίξεις νομίζω, να τις βάζεις όπως θες, ξέρω εγώ να τον κάνεις λίγο ακόμα πιο άγριο. Και εδώ επίσης πολύ γαμάτη δουλειά, πολύ άλλη λεπτομέρεια έχουμε εδώ. Και αυτό το φιτσουράκι σας λέμε, βλέπετε αυτό εδώ. Αυτό τη γυρνάει 360 μίλες νομίζω γυρνάει, ή όχι, όχι 360 μίλες γυρνάει, 180, ναι. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ο Spawn να πλακώνεται με τον Miracle Man, ή δεν πλακώνονταν, απλά τα λέγανε. Είχανε τις στιγμές. Είχανε, εντάξει, είχανε τα δικά τους. Ωραία, ο Spawn, εντάξει, νομίζω Clayton Barnes τώρα, Miracle Man, εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερος. Δηλαδή και στη φάτσα του ακόμα είναι λίγο περίεργος. Επίσης αστιάζεται όσο Spawn. Τώρα εδώ ο Miracle Man είναι λίγο στραβός. Εντάξει, έχει καλή λεπτομέρεια στο πρόσωπο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει, καλή, έτσι... έχει καλή λεπτομέρεια για την άποψη ότι έχουμε δει φιγούρες άλλες τέτοιες. Είναι έτσι που θα κατα... του κάνει σπάνκι εδώ πέρα, ας πω, με, ναι. Το... με αυτό εδώ με τα καρφιά. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ έχουμε μια σκηνή 18 συν. Κατάλα είναι πολύ ωραίες φιγούρες και αυτό το φιτσουράκι πίσω έχει πλάκα σαν display. Δηλαδή για να το στήσει κάπου σαν display. Αυτό το έχω δει μόνο στις McFarland τις φιγούρες. Μόνο. Πίσω εδώ. Όχι, καλά και αυτό, αλλά και αυτό εδώ πέρα αυτό εδώ. Με το... Καλό, καλό φιτσουράκι. Πάμε και τώρα να δούμε την καλή, καλή. Εδώ, τι να πούμε για αυτή τη φιγούρα. Αυτή έχει και δύο στάσεις, δύο θέσεις, θα τις δούμε και τις δύο θέσεις, αλλά η πρώτη θέση που μπορούμε να δούμε. Η πρώτη θέση που μπορούμε να δούμε, βασικά ας πούμε μερικά πράγματα για αυτή τη φιγούρα τώρα, γιατί εντάξει αυτή η φιγούρα δεν παίζεται, είναι κορυφαία φιγούρα. Η μία θέση είναι αυτή που απλά κάθεται εκεί πίσω, έχει ένα πολύ γαμάτο σταυρό. Μου άρεσε πολύ αυτό το φιτσουράκι. Οι αλυσίδες του επίσης εδώ πολύ γαμάτες αλυσίδες, τις οποίες μπορείς να παίξεις και αν θες να τις στήσεις κάπως. Αυτή μας ζόρισε λιγάκι ιδιαίτερα και θα μας ζορίσει και στο να βάλουμε τη δεύτερη στάση, το πιστεύω. Εδώ εντάξει, από πίσω, ένα σταυρό από πίσω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μπροστά είναι όλη η λεπτομέρεια του σταυρού. Αλλά αυτό εδώ, ακόμα και πίσω, έχει καλό σκάλισμα. Δηλαδή το παράτησαν πίσω. Όλο το σταυρό τον άφησαν έτσι. Μέσα εδώ, τι να λέμε τώρα, νομίζω μπορούμε να τη βγάλουμε λίγο το σταυρό. Μπορούμε να το δούμε λίγο καλύτερα, εντάξει δεν βγήκε και πάρα πολύ εύκολα από εδώ, αλλά η κάπα του βγαίνει, όχι δεν νομίζω να βγαίνει, φαίνεται πως πάει να βγει, αλλά εντάξει δεν βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε εδώ, εντάξει, αυτή σε σχέση με τις άλλες έχει, παραέχει κάπα. Ωραίο, τον κάνει ακόμα πιο γομάρι. Αυτό βλέπει, εντάξει, αυτή είναι action figure νομίζω, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, αυτή απλά σπάει σε πάρα πολλά κομμάτια γιατί έχει δύο στάσεις. Οπότε σου δίνει την πιθανότητα την ικανότητα να. Εντάξει. Έχει πολλές αρθρώσεις, γυρνά τα χέρια του ακόμα και εδώ και ο καρπός του σπάει. Και η χυλιακή του σπάνε. Η χυλιακή του σπάνε εδώ, ναι, ναι, φάνηκε και αυτό εδώ πέρα. Και αυτό τώρα θα δούμε όμως κάνουμε τη δεύτερη στάση. Θα δούμε. Γυρνάει βασικά, νομίζω δεν σπάει, αλλά γυρνάει μόνο. Εντάξει, οι αλυσίδες του δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ οι αλυσίδες. Οι αλυσίδες του γενικά, όποιος διαβάζει Spawn, οι αλυσίδες του παίζουν μεγάλο ρόλο. Παίζουν μεγάλο ρόλο στο Spawn. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζωντανή όλη η στολή βασικά, οπότε και οι αλυσίδες. Oh. Άρα, ό,τι κάνει δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Οι αλυσίδες τον προστατεύουν. Εντάξει, πίσω κατά βάση βλέπουμε την κάπα του, η οποία η κάπα του έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτή. Εντάξει, είναι αρκετά ρεαλιστική, μπορώ να πω. Πίσω δεν νομίζω τον έχουν αυτό. Όχι, βασικά παραέχει κάπα. Α, εντάξει, εδώ με τα, αυτό που έχει εδώ στα πόδια της σφαίρας είναι αυτά τα πυρομαχικά, ξέρω εγώ. Ποια? Τα πυρομαχικά που έχει στα πόδια του. Δεν λογικά, τα βλέπω. Αυτά. Αυτά εδώ, τα κόκκινα. Α, ναι, αυτά είναι πυρομαχικά. Εντάξει. Και το σήμα του εδώ πέρα του Spawn. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Το κλασικό πρόσωπο του Spawn. Αυτά. Πάμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη δεύτερη στάση του τώρα και αν μπορέσουμε να τη δούμε, καλώς. Παιδάκια μου, νομίζω, εντάξει, προσπαθήσαμε, πετύχαμε κάπως όσο μπορούσαμε τη δεύτερη στάση του Spawn. Έχουμε κάποιο το χαρτί τη. Στο περίπου, έρχεσαι εκεί, το έχω εγώ. Το έχεις εσύ. Εντάξει, τώρα το είδαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καθαρά. Προσπαθήσαμε να, όσο καθαρά φαίνεται, προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε αυτό που είδαμε. Ήταν όμως αρκετά δύσκολο, έτσι. Ήταν να αρκετά πω, δύσκολο. Να πω ότι τόσο πολύ φιγούρα δεν με έχει κάνει να νιώσω τόσο χαζό. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη στάση του που προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε εμείς τώρα. Δείτε, εσείς τα αντιγράψαμε καλά. Εντάξει, κάθεται πάνω στο σταυρό, έχει μια έτσι περηφάνεια. Το χέρι του δεν το έχει έτσι σίγουρα στάση, αλλά το έκανα εγώ μόνο με την δικιά μου προσθήκη. Εντάξει, αυτή η φιγούρα συνεχίζουμε. Μας κούρασε μεν, αλλά εξακολουθεί να κλέβει την παράσταση. Δηλαδή, κάπου έτσι να την έχει στημένη, νομίζω είναι κορυφή. Αν και ο σταυρός είναι λίγο ψηλός, μου φαίνεται. Αλλά είναι ένας ψηλός σταυρός, σαν μνημείο ή σαν κάτι τέτοιο. Και έχει και ένα γκάργουελ, γκάργουλ, πώς θα λένε αυτά. Ήταν πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου, είχε μια εκκλησία κλασική στην οποία πήγαινε και άραζε στο στενάκι. Α, είναι τρούλος αυτό. Ναι, είναι τρούλος, οπότε αυτό είναι ο σταυρός της εκκλησίας. Πάλι εκεί πάνω πολύ ψηλός δεν είναι ο σταυρός, γιατί τόσο πάνω. Την εκκλησία εκεί. Τον αρχιτέκτονα της εκκλησίας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τον αρχιτέκτονα της εκκλησίας. Αυτά, παιδάκια μου, εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της εκπομπής σιγουρά για unboxing. Προσπαθήσαμε να δείξουμε όσο πιο καλά μπορούσαμε αυτές τις φιγούρες των Spawn και τις τρεις. Αρκετά επικές φιγούρες μπορώ να πω, ειδικά αυτή. Εντάξει, ήταν κορυφαία, μας ζόρισε πιο πολύ από όλες, αλλά βγήκε ωραίο το αποτέλεσμα. Νομίζω και κάπως έτσι στείνεται ωραία. Αυτά, παιδάκια μου, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της εκπομπής σιγουράκια unboxing. Προσπαθήσαμε να το βγάλουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Από ένα ευχαριστώ τον Παύλο και τον Βασίλη για τις φιγούρες τους. Αυτά, παιδάκια μου, δείτε το βίντεο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε σαν ιδέα, σαν εκπομπή. Θα έρθουν και άλλα βίντεο φιγουράκια unboxing συγκεκριμένης εκπομπής. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω ένα βίντεο τη βδομάδα από τη συγκεκριμένη εκπομπή όπου θα βλέπουμε διάφορες φιγούρες, κοτομπουκίλια, μετά Marvel, Star Wars. Θα δούμε και από άλλα γαλματίδια κατά βάση, αλλά θα δούμε και φιγούρες. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, φιγούρες, αγαλματίδια και πολλά άλλα, θα το έξω κάθε Τετάρτη μετά τις 11 που έχουμε geek συζητήσεις. Τα Gaming Studies κάθε Κυριακή μετά τις 10 παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια και πολλά καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.